Είναι ωραία που είστε όλοι έτσι. Μια χαρά. Μια χαρά σας βλέπω. Ωραία πράγματα. Έτσι μπαίνουμε πια στο καράβι. Κοροϊδοϊός. Κοροϊδοϊός. Σας βλέπω εμφανισιακά με τη μάσκα προσεκτική στο πλήρωμα, έτσι. Βέβαια. Παρόλο που επιβάλλεται στους συμβάτες, νομίζω ότι δεν τη φοράνε όλοι. Το λέμε όμως, τους κάνουμε ενημέρωση. Ακούνε και σε ανακοινώσεις. Ωραία, μπράβο. Καλό κουράγιο εδώ, να είσαι καλά, καλά ταξίδια. Φόρτα στο Ρωμαϊκό Γυαλό είναι μια παραλία βορείως του κάστρου με παλιά αρχοντικά, πολύ όμορφα. Ο καιρός είναι δροσερός σχετικά, είχε ζέστη πολύ όταν βγάλει ήλιο. Είχαμε και μια ζημιά στο αυτοκίνητο το πρωί, 250 ευρώ ζωή να έχουμε. Έσπασε το φίλτρο του πετρελαίου. Ωραία αρχοντικά. Μερικά είναι συντηρημένα, άλλα είναι κατεστραμμένα και αφημένα στην τύχη τους. Στο Ρωμαϊκό Γυαλό. Συννεφιά. Ζέστη, αλλά έχει ένα δροσερό αεράκι. Θα πετάξουμε τον ντρόν αύριο μεθαύριο. Θα είναι καλές ημέρες, έτσι λένε. Κοιτάξτε τώρα αυτό το κτίριο που στεγάζει την Ιερά Μητρόπολη Λίμνου. Εντάξει, κοιτάξτε αυτό το κτίριο, είναι δωρεά Αντωνίου Αντωνιάδη, εις μνήμη των γονέων αυτού, Ιωάννου και Χαρίκλια, στο έτος 1911. Αν είναι δυνατόν, δωρεά, κάπου αλλού δεν είχε να πάει ρε παιδιά. Ήμαρτον Κύριε, θα έλεγε η μητέρα μου. Αν πω τώρα κρίμα, πώς θα θεωρηθώ. Κρίμα. Και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δίπλα δεν έχουν ένα κιλό μπογιά να βάψουν την πρόσωψή του. Και μέγεθος οικοπαίδου βέβαια πάνω στο Ρωμαϊκό Γυαλό, να μην το συζητάμε, έτσι. Στρέμματα. Άλλο ένα παλιό αρχοντόσπιτο, κλειδαμπαρωμένο, τα παντζούρια με τάβλες. Λουκέτο στην αυλόπορτα, ράγνες έχει πιάσει. Και η εγκατάλειψη στο Ρωμαϊκό Γυαλό. Εκτός από τα αρχοντικά υπάρχουν και αυτά. Thank you.
Κύριος έδεισε πάνω από τον Άθο, ο Αγιώρος. Τα ποτάκια σημείρινα αρχίζουν και ανάβουνε. Η νυχτερινή ζωή, όποια νυχτερινή ζωή υπάρχει, σε λίγο αρχίζει. Ψηλό πράγματα όμως, δεν έχουν έρθει ακόμα κόσμος. Βράδυ, στο κεντρικό δρομάκι της Μύρινας, ήδη τα μαγαζιά κλείνουν. Νωρίτερα είχε αρκετό κόσμο που περνούσε. Εντάξει, δεν μοιάζει με τα ακριβά σοκάκια της Μυκόνου βέβαια και άλλων τουριστικών νησιών. Αλλά η Λίμνος δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί τουριστικά πολύ. Ο κύριος τουρισμός της είναι οι μετανάστες, η Λίμνη. Να πάει Αυστραλία, Αμερική και έρχονται τα καλοκαίρια. Φέτος ούτε αυτοί θα έρθουν, από ό,τι λένε εδώ οι καταστηματάρχες και οι ξενοδόχοι. Συναντήσαμε μία μουριά που είναι στις δόξες της. Και επειδή εδώ οι καπετάνισσα της αρέσουν πάρα πολύ τα μούρα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, ξέρεις, το υπόλοιπο δεν το λέμε, το ξέρετε. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Γλύκισμα, μέλι, ε. Μέλι. Και αφού η καπετάνισσα τριγάει εδώ πέρα τη μουριά και τρώει κιόλα, τα τρώει μόνο, γιατί δεν έχει που να τα βάλει. Δεν έχουμε μέρος. Δεν φανταστήκαμε να φέρουμε ένα ταπεράκι. Εγώ προσπαθώ να βρω τα θερμά λουτρά. Πούντα τώρα τα θερμά λουτρά, τα οποία δεν λειτουργούν. Εδώ τι είναι αυτό, δαπάνες, παντελή, καρβέλ. Κάτι είναι εδώ, αλλά τι είναι. Εδώ βάζουν φωτιά, έχει εστία για φωτιά και εδώ είναι βρύσες. Πάρος προς το παρόν έχονται ζώα εδώ. Όπως τα περισσότερα εγκαταλελειμμένα μέρη στην Ελλάδα. Ένας ξέμπαρκος φούρνος εδώ, φαντάζομαι τι ψησίματα και τι γλέντια θα έχουν γίνει. Μάλλον δεν δουλεύει πια. Κρίμα, κρίμα. Ωραία αυλή εστιατορίου εδώ, αλλά έχει μοναξιές. Λόγω του κοροϊδοϊού. Πρασινάδα από πάνω για σκιά τον Αύγουστο και απαραίτητη βρύση. Για να δούμε, έχει νερό. Είναι μόνο για το Θεαθήνε. Έχει. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Φώτη, κύριε Φώτη. Λούκα, λες, σκάσε. Άστανε, μου μιλάει τώρα, μου μιλάει. Άντε, μπράβο. Μου μιλάει, Άννα, τώρα κόψε λίγο τις κουβέντες. Λοιπόν, κύριε Φώτη, από εδώ είσαι. Από τη Λίμνο είμαι, αλλά όχι από αυτό το χωριό, από άλλο χωριό. Εδώ τι κάνεις, επισκέπτης είσαι. Όχι, ήμουν, παντρεύτηκα. Α, είσαι ερωτικός μετανάστης. Ερωτικός μετανάστης. Ε, και μένεις εδώ στο Θάνο. Ναι, 52 χρόνια, 55 μένω. 55 χρόνια. Άρα ουσιαστικά θεωρείσαι του χωριού άνθρωπος. Ή σε θεωρούν ξένα ακόμα. Όχι. Όχι, έτσι. Η καταγωγή σου από πού είναι?
Σαγκαριώνες. Α, μάλιστα. Τι επάγγελμα, τι κάνεις τώρα εδώ πέρα? Ναυτικός ήμουνα. Και τώρα? Τώρα παίρνω σύνταξη. Συνταξιούχος ναυτικός. Ναι. Τι σύνταξη παίρνεις αν επιτρέπετε? Μικρή. Τι θα παίρνεις, μεγάλη? Δεν ξέρεις πόσους καπετανιώτες γνωρίζω στα καράβια που παίρνουν μισθό 6.000 και συνεχίζουν στην ηλικία των 70 και ταξιδεύουν. Γιατί μου λένε, Ιωσήφ, παίρνουμε 6.000. Άμα σταματήσουμε, θα πάρουμε 1.000. Προτιμούμε να πεθάνουμε στη γέφυρα. Συντάξει, τι έκανε σαν ναυτικό, τι ειδικότητα είχε? Στην κουβέρτα με ναύτη. Ναύτη. Με ποια καράβια, γύρισε τον κόσμο, ε? Όχι, με το τέτοιον ήμουνα. Με ποιον? Πώς τον λένε, ποια εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα. Απ' τη Χίο μια εταιρεία, πώς βγαίνω, τη λέγανε. Η Χίο έχει και γνωσιώτες πολλούς. Του Λεμού? Όχι, όχι. Πατέρα? Όχι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, ε? Δεν έχει κράτος να μην έχω πάει. Αρκεί να έχει θάλασσα, βέβαια. Άμα δεν έχει θάλασσα, πώς θα πάει. Άρα πρόσεξε λοιπόν τι λες. Στα Σκόπια πήγες? Στα Σκόπια δεν μπορεί να πήγε, είπαμε, δεν έχει θάλασσα. Ναι, δεν έχει θάλασσα στα Σκόπια. Δηλαδή από κάτω Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία. Αυτά τα έχω φέρει βόλτα όλα. Πόσα χρόνια ταξίδευες? 18. Τι τρως τώρα εδώ, βλέπω όλο με τεντάκια. Ήρθα το πρωί, έτρωγες κάτι άλλο. Τώρα τρως κάτι άλλο. Ό,τι με βάλε τρώγω, τι να κάνω. Δεν είσαι δύσκολος, ε? Όχι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δηλαδή? Δεν πάνε καλά. Τι προβλέπεις? Ότι θα δυστυχήσουμε. Προσέχεις καθόλου με τον κοροϊδοϊό? Δεν θέλω, δεν έχω. Εγώ τον κορονοϊό τον συγχαίρομαι και λέω ότι τα κάνει επίτηδες όλα. Έτσι λες, ε? Πολλοί κόσμος το λέει αυτό, αλλά πού το στηρίζεις? Με τι που το στηρίζω? Να, εδώ στη Λίμνο δεν είχε κανένα θύμα. Γιατί να τον κάνει τον κόσμο να μην βγαίνει το σπίτι? Ούτε ένα θύμα δεν είχε. Ναι, γιατί δεν είχατε ξένους εδώ, δεν είχατε επισκέπτες. Ναι, δεν είχαμε επισκέπτες. Ήρθανε με αεροπλάνα, ήρθανε με βαπόρια από διάφορα κράτη και φέρανε πράγμα. Τέλος πάντων, δεν είχαμε τίποτα. Τι θυμάσαι εδώ από τα τόσα χρόνια που έχεις ζήσει στο χωριό? Τι να θυμάμαι? Κάτι καλό, κάτι που να αξίζει τον κόπο να το θυμάσαι. Είτε καλό είτε κακό. Δούλευε ο κόσμος. Έβαζε μπαμπάκια, έβαζε σάμια, έβαζε δερβίθια, έβαζε φακές, έβαζε τόνα, έβαζε τ' άλλο. Είχαμε ξεουγές. Τώρα η νεολαία ούτε πάει να σκάψει ένα χωράφι. Το θέμα είναι νεολαία, έχει το χωριό. Έχει, αλλά δεν έχουν την πηλιά. Παίρνει μπαμπάτσα καμιά σύνταξη και ζουν με τον μπαμπάτσα. Ναι. Μάλιστα, κύριε Φώτη. Ωραία. Αυτό είναι. Να σε καλά, σου εύχομαι. Να σε καλά κι εγώ. Και να τρως με ζεδάκια εδώ πέρα να διατηρήσει. Και να σκέφτεσαι πότε έχεις γενέθλια. Άστο να λέει το μαλάκα τον ηλίθιο. Κάτι θα βρεις να πεις, ηλίθιε. Άστο, εντάξει είσαι. Άστο καλό σας πια. Άντε, να σε καλά, σε χαιρετώ. Να σε καλά κι εγώ, χάρηκα που σε. Παραλία του Ευγάτη. Θεωρείται μια από τις καλύτερες. Έχει πάρα πολλές βέβαια η Λίμνος. Αλλά αυτή θεωρείται μια από τις καλύτερες, έτσι λένε. Και ένα κανονάκι που το κάναν τραπέζι.
Εδώ αυτή η περιοχή της Λίμνου έχει κάτι πετρώματα, πολύ περίεργα, ηφαιστειογενή. Και τα ονομάζουν φαλακρά. Προφανώς επειδή μοιάζουν με κεφάλια χωρίς μαλλιά. Τώρα θα δείτε. Βέβαια ο δρόμος δεν είναι σημασμένος παντού. Αλλού έχει ταμπέλα και αλλού δεν έχει. Φτάσαμε εδώ τώρα και θα δούμε τα περίεργα της φύσεως. Σχηματισμό στον Άγιο Ιωάννη, ήταν μαγαζί παλιότερα. Τώρα εδώ και 2 χρόνια δεν λειτουργεί. Εντυπωσιακό μέρος. Τότε που λειτουργούσε ήταν πολύ ωραίο. Μπαράκι πάνω στη θάλασσα. Είχε φτιάξει τη μάση, είχε φτιάξει κάτι βάρκες τότε και είχε κάνει καναπέδες. Είναι ακόμα εδώ. Α, τραπεζάκι, ναι, βάρκα τραπεζάκι. Ερήμωσε και αυτό. Πάει. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Περίεργος βράχος εδώ. Τον βγάλαμε όμορφα με τον ντρόν από πάνω. Παραλία.